τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο δίπολο, στην αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην πολιτιστική διπλωματία. Αυτά θα είναι οι αιχμές στην παρέμβαση της τομεάρχη, θα μιλήσει για αυτά η τομεάρχης πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α Αθηνών και πρώην Υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά που για μία ακόμα χρονιά βρίσκομαι σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμου Δελφών για να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα, σπουδαίο θέμα θα έλεγα, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Γιατί ο πολιτισμός αποτελεί οικουμενική αξία, πηγή πλούτου και δύναμης για όλη την ανθρωπότητα. Η πρόκληση που γεννιέται σήμερα, όχι μόνο για την χώρα μας, αλλά κυρίως για την χώρα μας, είναι το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη, αυτό τον πλούτο, προς όφελος όλων. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε την αξία του. Να καταλάβουμε τη δύναμη που κρύβει μέσα της αυτή η μεγάλη κληρονομιά. Το δεύτερο είναι να την προστατεύσουμε με σαφείς κανόνες, με αυστηρό έλεγχο και επίγνωση της αξίας της. Να μην την ευτελίσουμε, να μην την αλλοιώσουμε, να μην παρασυρθούμε από εύκολες λύσεις. Το τρίτο είναι να βρούμε όλους τους σύγχρονους τρόπους μεγιστοποίησης της αξίας. Να συγκεράσουμε όλα αυτά με μια ενιαία και συνεκτική στρατηγική. Αυτό λοιπόν που αναζητούμε σήμερα είναι ένα νέο σχέδιο όπου η πολιτιστική κληρονομιά, ο πολιτισμός, θα αποτελέσει μια νέα, ισχυρή δύναμη για τη χώρα μας, μια δυναμική πτυχή ανάπτυξης νέων μορφών οικονομίας. Αυτό λοιπόν που αναζητούμε είναι ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρόγραμμα όπου η πολιτιστική κληρονομιά θα μπορεί να ενσωματωθεί στην οικονομία και την κοινωνία ως επένδυση για το μέλλον. Σε μια εποχή διαρκών προκλήσεων, ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της σταθερότητας, της ευημερίας, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κρίση που ξεπερνάει την οικονομία και διαχέεται πλέον σε όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας. Κρίση θεσμών, κρίση αξιών, κρίση της ταυτότητας. Ο πολιτισμός μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην μεγάλη προσπάθεια ανάταξης της αυτοπεποίθησης της χώρας μας. Τόσο στο επίπεδο της οικονομίας, όσο και στην θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα. Η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην προώθηση των ελληνικών θέσεων, αλλά και στην απόλυτα αναγκαία αναδιαμόρφωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια μορφή δύναμης, ήπιας δύναμης, που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αναδεικνύοντας την ελκυστικότητα του πολιτιστικού μας αποθέματος, για να επιτύχει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους πολιτικούς στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αγωνίζεται για την επίλυση ενός δίκαιου αιτήματος, την επαναφορά των γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωσή τους με το μνημείο. Η οργάνωση του Delphi Economic Forum είναι ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων με ευρύ γνωστικό αντικείμενο, εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων και πολλών άλλων τομέων της δημόσιας ζωής. Δράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να αναδείξω ορισμένα σημαντικά στοιχεία αυτής της εθνικής υπόθεσης, που θα πρέπει πλέον να βρει έναν νέο βηματισμό. Μια νέα προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα ανοίξει και πάλι το θέμα. Η διεκδίκηση της Ελλάδας για την επαναφορά των γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωσή τους με το μνημείο χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, αμέσως μετά την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Όμως η διεκδίκηση των γλυπτών έλαβε δημοσιότητα την δεκαετία του 1980 εξαιτίας της προσωπικότητας της τότε Υπουργού Πολιτισμού, της Μελίνας Μερκούρη. Μέχρι τότε, τα γλυπτά του Παρθενώνα ήταν γνωστά ως τα μάρμαρα του Έλγιν. Η Μελίνα ανέδειξε την ανάγκη ενοποίησης των γλυπτών στο όνομα της οικουμενικότητας του Παρθενώνα, κινητοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη διεθνή κοινότητα. Παράλληλα με τα χρόνια, αναδείχθηκε ότι δεν πρόκειται για μια διεκδίκηση ενός σπάνιου έργου τέχνης ή για ένα μεμονωμένο ιερό κοιμήλιο που φυγαδεύτηκε από τη χώρα εν καιρό πολέμου. Πρόκειται
για ένα από τα συγκλονιστικότερα περιστατικά, ίσως το μοναδικό, του ακροτηριασμού ενός μνημείου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο αποτελούν το 50% περίπου του συνόλου του γλυπτού διάκοσμου του Παρθενώνα. Όπως είναι χωρισμένο στα δύο, συντελείται παρέμβαση και αλλίωση του έργου. Η επανένωση των γλυπτών με το μνημείο στην Αθήνα αποτελεί μια κίνηση σεβασμού. Είναι η επιστροφή στην πατρίδα τους, στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι αυθύπαρκτα έργα τέχνης, όπως τα αγάλματα που ιδρύθηκαν για να ίστανται μόνα τους στο χώρο. Είναι αρχιτεκτονικά γλυπτά ενός ευρύτερου συνόλου του Παρθενώνα, που αποτελούν το κορυφαίο σύμβολο και το μέγιστο φορέα των αξιών του δυτικού πολιτισμού. Ο Παρθενώνας αντιπροσωπεύει την κλασική τέχνη στο αποκορύφωμά της. Υπάρχει ακόμα η ασφαλμένη εντύπωση ότι σε περίπτωση επαναφοράς των γλυπτών στην Ελλάδα και ενσωμάτωσή τους με το μνημείο θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Ως εκ τούτου, πολλές χώρες θα αναζητήσουν πολιτιστικούς θησαυρούς που βρίσκονται εκτός των συνόρων τους. Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί στο αρμόδιο τμήμα της UNESCO ελάχιστα αιτήματα εκκρεμούν. Και η περίπτωση του Παρθενώνα είναι σίγουρα μοναδική. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ευθεία παραβίαση της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προστασία περιουσίας και του δικαιώματος στην απόλαυση των πολιτιστικών θησαυρών. Όμως το ζήτημα δεν είναι νομικό, είναι πάνω απ' όλα ηθικό και η ελληνική διεκδίκηση δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, είναι διεθνής και γίνεται στο όνομα της ενότητας και της ολότητας του μνημείου. Είναι ιδιαίτερα θετικό για την συνέχεια ότι υπάρχει μια σημαντική μεταστροφή της κοινής γνώμης στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και παγκοσμίως, που θεωρεί δίκαιη την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα. Όπως ιδιαίτερα θετικό είναι ότι στην πλευρά μας έχουμε την Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης, που αποτελείται από επιφανείς προσωπικότητες με επιρροή και διεθνές κύρος. Στόχος μας είναι να αθροίσουμε όλο και περισσότερες δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί για εμάς, τους Έλληνες, η επαναφορά των γλυπτών του Παρθενώνα και η επανένταξή τους στο μνημείο είναι μια ύψιστη εθνική διεκδίκηση. Διεκδίκηση που με τρόπο σοβαρό, συγκροτημένο και με επιχειρήματα και μέσα από μια εθνική στρατηγική πολιτιστικής διπλωματίας θα αναπτυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και θα αποδώσει τα μέγιστα για τη χώρα μας. Γιατί, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σύνεδροι, τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν καταφέρουμε να επενθυμίσουμε, να επαναδιατυπώσουμε με τρόπο σύγχρονο όλες τις αξίες, όλη τη δύναμη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Ελλάδα, για να προχωρήσει μπροστά, χρειάζεται μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση. Ο πολιτισμός είναι πεδίο συνθέσεων, είναι χώρος δημιουργίας, είναι ύψιστη εθνική υπόθεση. Δίνει δύναμη, περηφάνεια, ελπίδα να ξεπεράσουμε τα δύσκολα. Η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει και να ανακτήσει τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο δυναμικά, με εξωστρέφεια και δυναμισμό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.